να πετύχουν το στόχο της αντιπλημμυρικής θωράκισης με περιορισμένους πόρους και προσωπικό για να μην ζήσουν ξανά τα χανιά των εφιάλτητων πλημμυρών, καλούνται οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας. Με πρωταρχικό μέλημα την προστασία των ίδιων των πολιτών και σε δεύτερη φάση των περιουσιών τους, συνεδρίασε σήμερα το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ο όγκος των βροχοπτώσεων πέσουν στις ποσότητες που έτυχε τις δύο προηγούμενες φορές. Αυτά δεν αντιμετωπίζονται με κανένα έργο. Μπορούμε όμως να προλάβουμε, και αυτή την προετοιμασία έχουμε κάνει, όπως και τις προηγούμενες φορές, να μην έχουμε θανάτους, να το πω έτσι. Η έντονη βροχόπτωση που είχαμε τον Οκτώβριο του 2017 ανέδειξε πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή μέσα στο όλο κακό μας έδειξε και πού πραγματικά πάσχουμε και πού πρέπει να είναι πιο έκτατα μέσα στις παρεμβάσεις μας. Ρέματα και ποτάμια, τα οποία πέρσι υπερχείλησαν όπως ο Κλαδισσός, έχουν καθαριστεί, ωστόσο ο σχεδιασμός είναι αδύνατο να υλοποιηθεί στο σύνολό του, αφενός λόγω περιορισμένων κονδυλίων και αφετέρου λόγω έλλειψης προσωπικού. Το αρμόδιο Υπουργείο εκχώρησε από φέτος την αρμοδιότητα στις περιφερειακές ενότητες. Βέβαια, δεν έδωσε και την αντίστοιχη χρηματοδότηση, ούτε έδωσε τη δυνατότητα να πάρουμε μηχανικούς για να κάνουν τις μελέτες και να τα επιβλέπουν. Με τις δυνάμεις που έχουμε όμως, έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όσα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Εμείς γενικά στην Κρήτη έχουμε μια καλή συνεργασία με τους Δήμους και τα μηχανήματα και τους ανθρώπους, γιατί τους γνωρίζουμε. Αυτό όμως δεν πάβει να μας ανησυχεί, ας πούμε, ένας χειμώνας κακός ή μια κακοκαιρία. Την ίδια ώρα πάντως μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα είναι σε εκκρεμότητα. Οι όποιες παρεμβάσεις έγιναν στοχευμένα σε σημεία στα οποία τα προηγούμενα χρόνια καταγράφηκαν πλημμύρες. Σαν Περιφερειακή Ενότητα στενούμε καταρχήν στο κομμάτι της επίβλεψης των έργων, διότι μειώθηκε το προσωπικό, φεύγουν οι υπάλληλοι και έτσι κάθε μηχανικός έχει αναλάβει ένα μεγάλο κομμάτι όγκου έργων και επίβλεψης που είναι σχεδόν αδύνατο να τα καταφέρει. Πριν από ένα χρόνο, ένα σημαντικό κομμάτι του βόρειου άξονα των Χανίων από τους Αγίους Αποστόλους μέχρι τον Πλατανιά επλήγει από πλημμυρικά φαινόμενα, με ένα μεγάλο αριθμό ιδιωτών και επιχειρηματιών να βλέπουν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται.